Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε non-paper της Νέας Δημοκρατίας με δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων που αναφέρονται σε γκρίζες ζώνες της συμφωνίας των Βρυξελών αλλά και σχετική συνέντευξη του βουλευτή της Κώστα Μαρκόπουλου. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει πολιτική μέσω εφημερίδων που εξ συστήματος προεξοφλούν τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Το κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός φιλοξενεί από σήμερα η Επίδαυρος με τον Kevin Spacey στο ρόλο του Ριχάρδου του Τρίτου. Ο σπουδαίος ηθοποιός συναντάται ξανά με τον σκηνοθέτη Sam Mendes μετά την κινηματογραφική επιτυχία του American Beauty και πριν από τη μεγάλη παράσταση μιλά για τον σεξπυρικό ρόλο που θα ερμηνεύσει. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών εξασφαλίζει μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και παράλληλα στοχεύει στην κορυφή του κόσμου. Τα κορίτσια του Γιώργου Μορφέση αντιμετωπίζουν στον τελικό την Κίνα στις 4 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από την Ατένα. Σε ένα χρόνο, η καρδιά του παγκόσμιου αθλητισμού θα χτυπά στο Λονδίνο για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Χιλιάδες Λονδρέζοι έδωσαν το παρόν σε εκδήλωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ενώ οι διοργανωτές δήλωσαν έτοιμοι και ανυπόμονοι για το καλοκαίρι του 2012.